νεότερο σε ηλικία πολιτικό και υποψήφιο από του έξι για την Προεδρία του Κινάλ, ο κύριο Παύλο Χριστίδη, μα κάνει σήμερα ποδαρικό στον κύκλο συνεντεύξεων με του διεκδικητέ του Προεδρικού Θόκου με ορίζοντα τι κάλπε τη 5η και 12η Δεκεμβρίου. στα 38 του, σωστά το λέω, 38, ένα από του πιο στενού συνεργάτε τη της, της φόβη γεννηματά, πήρε την απόφαση να βγει μπροστά και να διεκδικήσει την αρχηγία ενό κοινοβουλευτικού κόμματο. Ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί μα. Εγώ σα ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι πολύ ωραίο ο χώρο σα και είναι πολύ ζεστό και νομίζω ότι θα κάνουμε ωραία κουβέντα. Λοιπόν, ε, επειδή έχουμε και εξελίξει σήμερα που γίνεται η συνέντευξη, ε, μαθαίνουμε ότι συμφωνήσατε για τουλάχιστον ένα debate, οι πέντε από του έξι υποψήφιου. Ε, Καταρχήν θέλω να σα ρωτήσω ποια πιστεύετε ότι θα είναι η χρησιμότητα αυτού του debate και πώ σχολιάζετε και την άρεση του Γιώργου Παπανδρέου. Κοίταξε, θεωρώ ότι είναι εκ των κάνευ να κάνουμε μια τηλεσυζήτηση και για λόγους ουσιαστικούς, για να ακούσει ο κόσμος τις απόψεις μας, τις θέσεις μας, όλα αυτά τα οποία μας απασχολούν, τις ευαισθησίες όποιε έχει ο καθένας και τον τρόπο τον οποίο απευθύνεται στους πολίτες, αλλά και γιατί πιστεύω ότι πρέπει να σηματοδοτήσουμε κάτι. Αυτή την αγωνία την οποία έχει ο μέσος πολίτης όπου έχω πάει, το, το το μέλο, ο φίλο τη παράταξη, ο οποίο μου λέει θα είστε όλοι μαζί την επόμενη μέρα. Επομένω, θεωρώ ότι θα είναι μια πολύ ωραία εικόνα να κάτσουμε οι έξι, ο ένα δίπλα στον άλλον, να πούμε τα επιχειρήματά μα και θα σηματοδοτήσουμε ότι αυτή η εξάδα είναι μια εξάδα η οποία εκφράζοντα ο καθένα και διαφορετικά πράγματα, ναι. ακόμα και με εντάσει πολλέ φορέ μεταξύ μα, θα προχωρήσουμε όλοι μαζί το επόμενο χρονικό διάστημα. Πιστεύω ότι και η μεριά του Γιώργου Παπανδρέου θα πιστεί στο τέλος να συμμετέχει σε μια συζήτηση η οποία μόνο καλό έχει να κάνει στην παράταξη αλλά πιστεύω και στο πολιτικό σκηνικό. Το ότι μπαίνουμε σε αυτές τις τηλεσυζητήσεις είναι ένα εφόδιο και για τη δημοκρατία μας, για να αξιολογεί ο κόσμος πώς ο καθένας μας πορεύεται και πώς κινείται. Επειδή στα Debate είμαστε λίγο πίσω, βέβαια, ω χώρα, δηλαδή τα κάνουμε με ναι. έναν τρόπο παραδοσιακό. Θα μου πείτε και στι Ηνωμένε Πολιτείε με παραδοσιακό τρόπο γίνονται, αλλά έχουν πια περισσότερες δαπάνε. Τα περιμένει όμω ο ναι. κόσμο, δηλαδή τέλει. να είναι, δύο-τρία πράγματα τα οποία τα έχω δει στι Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, πρώτα απ' όλα τη συμμετοχή κοινού. Ναι. Θεωρώ ότι πρέπει να σπάσουμε τα στερεότυπα τα οποία περιλαμβάνουν μόνο τι ερωτήσει των δημοσιογράφων και να υπάρξει και συμμετοχή κοινού ώστε να υπάρχουν ερωτήσεις οι οποίες πολλές φορές δεν είναι αυτές που αφορούν την επικαιρότητα και την κλασική συζήτηση ανάμεσα στον δημοσιογράφο ναι, σωστά, και τον υποψήφιο. Ναι, σωστά, σωστά. Είναι διαφορετικό. Τώρα, εσείς πώς πήρατε την απόφαση να κάνετε αυτό το βήμα, να κατέβετε υποψήφιος. Είναι μεγάλο πράγμα. Κοιτάξτε, ήταν κάτι το οποίο βγήκε από μέσα μου. Ήταν κάτι το οποίο προέκυψε μόλις η φόβη γεννηματά αποσύρθηκε από την κούρσα και μπήκε στο νοσοκομείο, επικοινώνησαν μαζί μας με όλους τους άνθρωπους που ήταν κοντά στην Πρόεδρο όλα αυτά τα χρόνια, χιλιάδες άνθρωποι. Και αντιλαμβάνονταν ότι υπήρχε ένα πολιτικό κενό. Και σε αυτό το πολιτικό κενό έπρεπε να υπάρξει έκφραση ε, η οποία καλύπτει ε, το κενό. Ε, και επομένως μαζί με πάρα πολλούς φίλους από όλη τη χώρα πήραμε αυτή την απόφαση και προχώρησα στην ανακοίνωση αυτής της υποψηφιότητα, η οποία έχει ως στόχο να βάλει τη δικιά της πινελιά σε ένα πολύχρωμο πίνακα, ο οποίος ήταν πάντοτε το ΠΑΣΟΚ, ήταν πάντοτε η Δημοκρατική Παράταξη και θέλουμε να συνεχίσει να είναι. Προσωπικά είναι ο χώρος μου, είναι ο χώρος στον οποίο πάντοτε πίστευα και γι' αυτό δεν έφυγα ποτέ και είναι ο χώρος ο οποίος πιστεύω ότι μπορεί να ξαναδώσει την ελπίδα στον τόπο. Μάλιστα. Στο δεύτερο γύρο τι θα κάνετε, δεν δουλεύω με βάση το σενάριο Εντάξει, το κακό. Πείτε όπως τώρα, το πείτε, ε, ας πάρουμε το, 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 κακό σενάριο. Τι θα κάνετε. Δεν, δεν δουλεύω με κακό σενάριο. Σας το δεν λέω υπάρχει γιατί, δεν, να απαντήσετε. Δε, όχι, δεν υπάρχει ούτε, ούτε <laughs> να σε απαντήσω, ούτε να μπω καν στη διαδικασία αυτή. Είναι μια διαδικασία την οποία τη σκέφτομαι μέρα τη μέρα, με βάση το σχεδιασμό τον οποίο έχουμε κάνει με πολλούς φίλους ανά τη χώρα και κάθε μέρα νιώθω ότι κερδίζω κάτι. Ε, και θέλω όλε τι επόμενε εβδομάδε να κερδίσω όσο το δυνατόν περισσότερα όχι για μένα, αλλά για την παράταξη. Γιατί η υποψηφιότητά μου είναι μια υποψηφιότητα η οποία έρχεται να ενώσει, όπω φαντάζομαι ότι το θέλουν και όλοι οι υπόλοιποι, mm -hmm. να ανανεώσει με περιεχόμενο πολλές συγκεκριμένε προτάσει για μια σειρά mm -hmm. προβλημάτων που έχουμε ε, και φυσικά για να διευρύνει το ακροατήριο της παράταξης, έτσι ώστε το 8% να πολλαπλασιαστεί τα επόμενα χρόνια, με όλους αυτούς ειδικά οι οποίοι μας γύρισαν την πλάτη τα προηγούμενα χρόνια. Και γιατί οι πολιτικές μας ήταν πολιτικές οι οποίες προβλημάτισαν τον κόσμο και έκανε άλλου είδους Κομματικέ επιλογέ. Ωραία, α πάρω το καλό σενάριο τότε. Το πάω αντίστροφα, εγώ θα επιμείνω. Περνάτε στο δεύτερο γύρο. Ποιο θα θέλατε να σα στηρίξει, Ποιο πιστεύετε ότι μπορεί να σα στηρίξει, Κοίταξτε, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Θα ήθελα να με στηρίξει όλο το προοδευτικό κομμάτι της παράταξης που πιστεύει ότι έχει έρθει η ώρα των πολύ μεγάλων αλλαγών και ανατροπών. Και νομίζω ότι είναι και η πλειοψηφία σήμερα. Αυτή η οποία θέλει ρήξει και τομέ για να δημιουργήσουμε το περιθώριο να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Ο νιώθω ότι σήμερα υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος νιώθει βαλτωμένος. Και οι ιδέες της σοσιαλδημοκρατίας, δεν είναι οι ιδέες οι οποίες, ε, ξέρετε, ζυμώθηκαν στους τέσσερις τείχους ενός δωματίου. Ζυμώθηκαν από ανθρώπους που ήταν στα όρια τους. Με. Και είναι η συντριπτική πλειοψηφία σήμερα και τη ελληνική κοινωνία και τη παράταξή μα. Με ποιου αισθάνεστε πιο κοντά από του υπόλοιπου υποψήφιου, <laughs> <laughs> Αυτή είναι <laughs> ωραία. <laughs> είναι, 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 ωραία ερώτηση. Αισθάνομαι με, με όλου ε, πολύ κοντά. Ε, σε μία μάχη με την οποία, στην οποία δώσαμε τα προηγούμενα χρόνια με όλους τους συνυποψηφίους, ήμασταν μαζί δίπλα-δίπλα ε, για να κρατήσουμε την παράταξη όρθια, για να τη στηρίξουμε σε πολύ δύσκολες καταστάσεις ανάμεσα στις μιλόπετρες των Σιριζανέλ και της Νέας Δημοκρατίας και ανάποδα και επομένως νιώθω ότι δεν έχω ανταγωνιστικές σχέσεις. Πολιτικά... Με κανέναν από τους υπόλοιπους πέντε. Πολιτικά, mm. όχι με κανέναν. Πολιτικά θέλω να σας πω ότι υπάρχουν επιλογές με τις οποίες συμφωνώ και υπάρχουν και επιλογές με τις οποίες δεν συμφωνώ. Yeah. Δεν θα διαχώριζα τη θέση μου από την απόφαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, έτσι όπως συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα, για παράδειγμα από τον Αντρέα Λοβέρδο. Γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν πλειοψηφίες και μειοψηφίες, οι οποίες πρέπει να τις σεβόμαστε και γιατί επίσης θεωρώ ότι πρέπει να αντιλαμβανόμαστε την αγωνία του κόσμου να παράγουμε καλές ειδήσει και όχι να θολώνουμε το μήνυμά μας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ανήκουμε στην ίδια παράταξη, δεν σημαίνει ότι σέβομαι την πορεία του καθενός, δεν σημαίνει ότι η υγιής αυτή αντιπαράθεση και ανταλλαγή επιχειρημάτων είναι κάτι το οποίο ενδυναμώνει την παράταξη. Τώρα, ε, την επομένη που θα έχει εκλεγεί αρχηγός στο, στο Κινάλ, ε, κάποιοι μπορούν να πούνε ότι το τοπίο είναι λίγο θολό. Δηλαδή, mm -hmm. τι εννοώ. Απ' τη μία ο κύριο Λοβέρντο λέει ότι θα το κάνει ξανά πασόκ, θα mm -hmm. φέρει τα σύμβολα, το όνομα mm -hmm. κτλ. Mm -hmm. ε, ο κύριο Παπανδρέου, για παράδειγμα, τι θα κάνει, Θα διαλύσει το Κηδισό. πώ θα είναι. Κοιτάξτε, δε, δε, δεν μπορώ να σα απαντήσω ε, για το κυδισό και για τον ε, Γιώργο Παπανδρέου. Είναι κάτι το οποίο ε, φαντάζομαι θα το απαντήσει ο ίδιο. Αυτό το οποίο ε, προσωπικά με ενδιαφέρει είναι μία μάχη πολιτική, όχι συμβόλων. Τη θεωρώ ε, μια μάχη η οποία είναι άδικη για την ιστορία του ΠΑΣΟΚ, την μάχη των συμβόλων. Δεν έφυγε ποτέ ο ήλιο του ΠΑΣΟΚ από τα ψηφοδελτιά μας. Δεν φύγαμε ποτέ από τη Χαρελάου Τρικούπη. Ήμασταν εκεί, όλοι οι συνεντηράσεις εκεί τι κάναμε. Ε, προσωπικά ε, ένιωθα πάντοτε ε, το ΠΑΣΟΚ ως το κόμμα το οποίο είχε το μεγαλύτερο πολιτικό αποτύπωμα και ακόμα και τις πιο δύσκολες στιγμές, τις πιο σκοτεινές στιγμές, εκείνης του 2010 yeah. και του 2011, πίστευα ότι ο χώρος έχει κάνει την κατάλληλη, τη σωστή επιλογή, την υπεύθυνη επιλογή. Και επειδή ήμουν Πασούκ το 2015, που ξέρετε ότι ήταν πολύ δύσκολο... Κακή <laughs> περίοδος, ναι. Και ανέλαβα εκπρόσωπος τύπου με την πολύ τιμητική πρόταση την οποία μου έκανε η Φόφη Γεννηματά το 2015, θέλω να σας πω ότι βλέπω τα πράγματα πάντα με αισιοδοξία και δύναμη, αλλά βλέπω τα πράγματα στην ουσία του. Και η ουσία του σήμερα δεν είναι μόνο τα σύμβολα, είναι οι πολιτικέ. Με ποιου θέλουμε να πάμε και ποιου θέλουμε να αφήσουμε. Oh. Ο κόσμο δεν έφυγε από εμά γιατί αλλάξαμε τα σύμβολά μα. Το, το 2015, όταν είχαμε 4,5% είχαμε τον ήλιο του Πασόκ πάνω πάνω. Ο κόσμο του Πασόκ αυτό το οποίο θέλει είναι η ελπίδα που σηματοδοτεί η μάχη για το αύριο. Άρα δηλαδή ένα, ένα κόμμα υπό τον Ανδρέα Λοβέρδο λέμε τώρα στις 13 Δεκεμβρίου, 12-13 Δεκεμβρίου θα, που θα λέγεται Πασόκ με τα σύμβολα τα παλιά γιατί θα σας χώραγε, δεν θα σας χάλαγε, δεν θα είχατε δεν έχω, πρόβλημα. Δεν έχω τέτοια θέματα, mm. απλά θέλω να σας πω ότι αυτό το οποίο με, με, ενδιαφέρει περισσότερο είναι το τι θα εκφράζει πολιτικά. Η αυτονομία του χώρου μας δεν είναι μια αυτονομία η οποία σχετίζεται μόνο με το ένα κόμμα. Για παράδειγμα είναι το Είναι brand name πάντω δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή έχει γίνει και μόδα. Το μεγαλύτερο. Ναι, νομίζω είναι ότι... το μεγαλύτερο brand name ναι. της μεταπολίτευσης και γι' αυτό ε, εξαντλήσαμε πάντοτε και εξαντλούμε όλες τις δυνατότητες να είναι στο προσκήνιο. Τι είναι όμως αυτό το οποίο έκανε το πασόκ, το μεγαλύτερο brand name, ήταν οι πολιτικέ του, ήταν οι ευκαιρίε που έδωσε στου νέου ανθρώπου, ήταν οι θεσμικέ αλλαγέ που έκανε ο Αντρέα και οι κυβερνήσει του τη δεκαετία του 80, οι ευκαιρίε ότι μπορεί να πα σε ένα καλό δημόσιο σχολείο όπου και να είσαι στη χώρα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα μέχρι το Καστελόριζο. Υπάρχει ένα κέντρο υγείας, το οποίο σήμερα έχει ονομασία από τι περισσότερε φορέ, έχει ονομασία ενό πρώην υπουργού του Πασόκ, του Γιώργου Γεννηματά, ακριβώς διότι οι Έλληνες αναγνωρίζουν τη συμβολή του Πασόκ στο ότι δεν πρέπει να κάνει 600 και 700 χιλιόμετρα για να πα σε ένα καλό γιατρό. Η αλήθεια είναι ότι γίνανε τομέ. Υπάρχουν και άλλα όμω για τα οποία το... ο κόσμο έστρεψε, τη, γύρισε την πλάτη του στο, Τελειάς. στο κόμμα. Αυτό που βλέπουμε είναι τώρα ότι επιχειρείται ένα νέο ξεκίνημα, όπω είχε... το είχε ξεκινήσει και η αίμνη στη φόφη γεννηματά, βέβαια. Τώρα, εγώ θέλω να σας ρωτήσω, γίνεστε ηγέτης του, του Κινάλ, Πασόκ, όπως θέλουμε να το ονομάσουμε. Ε, αν σας ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ να συνεργαστείτε, θα το κάνετε στις εκλογές το 2023? Όχι. Όχι. Ξεκάθαρο. Αν σας ζητήσουμε τσοτάκις? Όχι. Δεν είμαστε εδώ για να γίνουμε συμπλήρωμα. Ο κύκλος αυτός τελείωσε. Ε, έχουμε ανοίξει ένα νέο κύκλο. Δεν με ενδιαφέρει ε, καμία συνεργασία σε αυτό το επίπεδο με ενδιαφέρει να ανακτήσουμε τη σχέση μας με τους πολίτες, με τους καθημερινούς ανθρώπους οι οποίοι νιώθουν ότι και η Σιριζανέλ έπαιξαν με την ελπίδα του 2015 και η Νέα Δημοκρατία έπαιξε με την επιτελικότητα και με το μεσαίο χώρο το 2019. Επομένως, η δικιά μας παράταξη είναι εδώ και έχει τη σπορά και τους όρους και το ενδιαφέρον για να ξαναγίνει ξανά πρωταγωνιστής. Έχουμε ζήσει λοιπόν τα τελευταία χρόνια δύο μοντέλα διακυβέρνηση. Αυτό του ΣΥΡΙΖΑ, το ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, που λέτε εσείς, και αυτό τη Νέα Δημοκρατία, τώρα με τον κυρία Κομιτσοτάκη. Με ποιο αισθάνεστε με κάποια από τα δύο σχήματα αυτά πιο κοντά. Κοιτάξτε, να σα πω ότι αναγνωρίζω και στου δύο. Αναγνωρίζω και στου δύο ότι είχαν μια τεράστια επικοινωνιακή ορμή κατά του πρώτου μήνε τη διακυβέρνησή του, ακόμα και όταν έκαναν πολύ μεγάλα λάθη. Επίση, αυτό το οποίο αναγνωρίζω και στου δύο είναι. Ε, ένα κάτι το οποίο με ενοχλεί και θέλω να το σημειώσω είναι ότι δεν υπάρχει καμία αυτοκριτική. Δεν, δεν υπήρξε αυτοκριτική για τις αλλαγές πολιτικής των Σιριζανέλ. Με άλλο πρόγραμμα ήρθαν και άλλο πρόγραμμα εφαρμόζουν. Δεν υπάρχει αυτοκριτική και από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας για ζητήματα τα οποία πια αναγνωρίζονται από όλου τους Έλληνες ότι είναι προβληματικά. Όπως η διαχείριση της πανδημίας. Όπως ότι έπεσε ένα δέντρο πριν από ένα χρόνο Στη Βόρεια Αθήνα και έμενε όλη η Βόρεια Αθήνα για 4-5 μέρε χωρί ρεύμα. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με το επιτελικό κράτο. Εδώ λοιπόν υπάρχουν ευθύνε και, και η κυβέρνηση Σιριζανέλ και η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία δεν αποδίδει πολιτική ευθύνη. Δεν αναλαμβάνει πολιτική ευθύνη. Πριν από λίγε εβδομάδε βρέθηκα σε ένα μαγαζί για να φάω. Εκεί έγινε μια συζήτηση με κάποιου που δεν του γνώριζα και με πλησίασε ο ένας από τους δύο ε, και μου είπε, ξέρεις κάτι, θέλω μια φορά να βγει ένας πολιτικός και να πει, ναι, έκανα λάθος σε αυτό. Εγώ μου λέει στην επιχείρησή μου, το κάνω κάθε εβδομάδα και αυτό με βοηθάει να διορθώσω. Εντάξει, Εντάξει, κάποιοι το έχουν κάνει. κάποιοι το έχουν κάνει και γι' αυτό είναι, είναι. οι φωτεινέ εξαιρέσει. Ναι, κάποιοι το έχουν κάνει. Δηλαδή και ο Πρωθυπουργό κάποια στιγμή είπε, ο κ. Μητσοτάκη τώρα, είπε ότι Κάναμε και κάποια λάθη στη διαχείριση τη παραγωγή. Είναι, αλλά είναι, αλλά είναι, πιστεύετε ότι θα έπρεπε να γίνεται πιο έντονα. Πιστεύω το... ότι πρέπει να έχει πολιτική συνέπεια. Ναι. Άρα, όταν κάνει λάθο, το λάθο αυτό σημαίνει ότι φεύγει από τη θέση σου, αφήνει ένα χρονικό διάστημα και μπορεί να επιστρέψει. Γιατί δεν είναι, θα πάρουμε το κεφάλι κανέναν. Δεν είναι, διεκδικούμε εδώ πέρα κρεμάλε προ κανέναν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι σαφέ. Αλλά λέω ότι το μέα κούλπα πρέπει να συνοδεύεται για πολιτική πράξη. Ο άνθρωπος ο οποίος σου λέει ότι θα σου φέρω ζεστό φαγητό και σου φέρνει κρύο φαγητό, δεν θα πληρωθεί. Ο άνθρωπος ο οποίος ε, σου λέει ότι εγώ θα σου φτιάξω το πόδι και δεν σου το φτιάχνει το πόδι, δεν θα ναι. πληρωθεί. Ένας πολιτικός πρέπει να είναι μπροστά στην ευθύνη να και το κόστος, ναι, ναι, και να πληρώνει και το κόστος. Καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Όταν έφυγε η φόφη γεννηματά. Πάρα πολλοί, που δεν τη γνώριζαν, ε, εξεπλάγησαν από τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος ναι. ε, ε, συγκλονίστηκε. Ήτανε με, για πάρα πολλοί κόσμο αυτό. Ήταν ένα ε, γεγονός, το οποίο τους, ε, τους τραυμάτισε και τους στενοχώρησε. Εσάς, τι σας λείπει σε προσωπικό επίπεδο από τη Φαφη Γεννήματα, γιατί ήσασταν ένας άνθρωπος που ήσασταν όλη μέρα μαζί της, έτσι δεν είναι. Ναι. Μου λείπει πολύ το χαμόγελό της. Μου λείπει πολύ η καθημερινή μας επαφή. Τα ταξίδια τα οποία κάναμε, έχουμε κάνει δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα. Έχουμε ξεκινήσει από την Αθήνα και έχουμε πάει στη Χαλκιδική και έχουμε επιστρέψει αυθημερών για να συναντήσουμε τους εργαζόμενους στα ορυχεία. Έχουμε φύγει από την Αθήνα και έχουμε πάει αυστημερών σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Μου λείπει φυσικά το τηλέφωνο τη. διότι η φόβη γεννηματά στο τηλέφωνο ήταν πάντοτε πολύ ζεστή ε, και ξέρετε είχαμε πάντοτε και μια σχέση την οποία ε, τώρα που τη σκέφτομαι και πάντοτε ε, με επηρεάζει θέλω να σας πω ότι μου έδινε πράγματα σε κάθε τηλέφωνο εμπειρία, αντίληψη, άρνηση στη μικρότητα άρνηση στην ίντριγκα, άρνηση στη μηχανογραφία υπάρχει κάτι, το έλεγε και η ίδια που δεν σχετίζεται μόνο με τη γυάλινη οροφή την οποία έσπασε επανειλημμένος σε ό,τι επέλεξε να κάνει ως γυναίκα. Υπήρχε μια αντίληψη η οποία έλεγε ότι η φόβη γεννηματά τα βρήκε έτοιμα τα πράγματα ναι, ναι, στη βέβαια. ζωή τη. Τίποτα δεν βρήκε έτοιμα. Η φόβη γεννηματά επέλεξε λίγο μετά το θάνατο του πατέρα της να μην είναι υποψηφία βουλευτή για να μην θεωρήσει ποτέ κανένας ότι πάει να εκμεταλλευτεί αυτό το όνομα. Όταν μπήκε ως υποψηφία υπερνομάρχης η υπόθεση στι δημοσκοπήσεις και το κλίμα ήταν ότι με 1,5 πόδι η υπερνομαρχία θα πάει στον αντίπαλό τη. Την παρουσίαζαν μάλιστα ω ένα μικρό αυτοκίνητο σε σχέση με τον Τζι. Το ναι. Ακόμα και η εκλογή τη υποψηφιότητά της, το 2015 ήταν σε ένα κόμμα το οποίο ήταν με το 1,5 πόδι πριν την απόλυτη διάλυση. Είχε σχέδιο, είχε τόλμη, είχε μεγάλη εικόνα πάντα στο μυαλό τη. Και θέλω να σα πω κάτι το οποίο ε, αφορά και εμάς, αλλά δεν αφορά μόνο εμάς. Πίστευε πολύ στους νέους ανθρώπους, δεν μας έβγαλε μόνο μπροστά. Μα στήριξε έμπρακτα. Όταν, ξέρετε, έπεσαν πάνω μας δεκάδες συστήματα να μας αντιμετωπίζουν ως πιτσιρικάδες οι οποίοι δεν mm. κάνουμε με την πολιτική, Είναι ο η φόβη γεννηματά έβγαινε στις συνεντεύξεις και έλεγε «Με αυτά τα παιδιά θα προχωρήσω». Και μας στήριξε σε κάθε φάση αυτής της πορείας και σήμερα νομίζω ότι έχει βάλει μια σπορά στην παράταξη, η οποία είναι τεράστια. Όχι μόνο με τους ανθρώπους οι οποίοι βγήκαν μπροστά στις κάμερες, αλλά και με εκατοντάδε ακόμα που μπήκαν σε ψηφοδελτία, στήριξαν ναι. τους τομί, συμμετείχαν σε όλες τις διαδικασίες ανά τη χώρα και είναι εκεί. Και παίζουν κομβικό ρόλο για την χώρα. Ισχύει ότι και προ το τέλο, που είχε αρχίσει πια και επιβαρυνόταν η υγεία τη, ότι εκείνη κουραζόταν λιγότερο. Δηλαδή, εσεί που την ακολουθούσατε, κάποια στιγμή ε, κουραζόσασταν και εκείνη συνέχιζε. Σε... Αυτό, αυτό ήταν πάντοτε. Ναι. Αυτό ήταν πάντοτε. Στι ομιλίε τη ήταν αυτή η οποία ε, κρατούσε πολύ περισσότερο ε, τις ομιλίες της τι ομιλίε από ό,τι περιμέναμε ποτέ. Κοιτάξτε να δε, δείτε, δε, κανένα από εμά δεν μπορούσε να φανταστεί ποτέ αυτό το οποίο συνέβη. Δύο μέρε πριν μπει στο νοσοκομείο, ήμασταν μαζί στη Ρόδο, κάναμε σχεδιασμό, είχε μια ομιλία μια ώρα με εκατοντάδε κόσμου από κάτω, εξαιρετικό κλίμα, σχεδιασμό, δεν μπορούσε κανένα να το φανταστεί και επομένω καταλαβαίνετε ότι το σοκ, ε, το πρώτο σοκ ε, της απόσυρσης από την κούρσα και του νοσοκομείου ήταν τεράστιο, για όλους εμάς. Αλλά είχαμε συνηθίσει κιόλα σε μάχε τι οποίε κέρδιζε η και ήμασταν σίγουροι και για το αποτέλεσμα. Μ ότι θα ήταν διαφορετικά. Δυστυχώ δεν ήταν.